Γιώργος Παπαζαφυρίου, αυτό που σώθηκε. Αν μπορούσε κάποιος να γυρίσει αιώνες πίσω σε εκείνη την καλοκαιρινή βραδιά και σε εκείνο το νεκροταφείο, ας πούμε για να συνεννοούμαστε στα χρόνια του Χριστού, δεν θα έβλεπε και πολλά. Το πολύ να έβλεπε ένα ζευγάρι βρώμικες πατούσες που μόλις φωτίζονταν από το αδύναμο φως του φεγγαριού, αντί και ένα κίτρινο φως που τρεμόπαιζε στο βάθος μιας τρύπας. Αυτά. Το νεκροταφείο τη μικρή πόλη φυλασσόταν από έναν γέρο ξεδοντιάρι, ακίνδυνο, που όμω θα μπορούσε να ξεσηκώσει του πάντε με τι αγριοφωνάρε του. Οι δύο άνδρε που έσκαβαν κρυφά μέσα στο σκοτάδι δεν ήταν από εκεί, έρχονταν από τη θράκη. Στο πανδοχείο που έμεναν, έλεγαν ότι ήταν εργάτε γη, που έψαχναν το μεροκάμα του. Κανεί δεν το αμφισβήτησε, ήταν τόσο κακοντιμένοι και ταλαιπωρημένοι για την οποιαδήποτε δεύτερη σκέψη τελειώνεις ρώτησε ο ένας, ο άντρας των άλλων που ήταν όλος χωμένος στον τάφο Γιατί ακούς κανέναν τριγύρο Όχι Ε τότε σκάσε κάνω όσο πιο γρήγορα μπορώ Είχε ήδη διαλύσει τη σπονδυλική στήλη του σκελετού ψάχνοντας για κοσμήματα Σειρά είχαν τώρα τα χέρια και το κεφάλι το πανί με το οποίο είχε τυλίξει το πρόσωπό του έκανε λίγα για τη μυρωδιά. Μετακίνησε το λιχνάρι και κοίταξε τα δάχτυλα του σκελετού. Ναι, σκέφτηκε, Μάζεψε ένα δαχτυλίδι και χρυσού κρίκου από τον καρπό. Βρήκε κι άλλου, στο άλλο χέρι. Του έχωνε βιαστικά κι αυτού το δισάκι που είχε ακουμπήσει στο χώμα με τη σκόνη να αναδεύεται στο λιγοστό φω. Έπειτα πλησίασε στο κεφάλι. Ο φύλακα, ο ξεδοντιάρη, βγαίνει γρήγορα. Έρχεται, του φώναξε ο άλλο απ' έξω. Έκανε ό,τι μπορούσε. Έχωσε βιαστικά στο δυσακι του χώμα, κόκαλα, οτιδήποτε άλλο άγνωστο έπιανε μέσα στη χούφτα του. Έπειτα σύρθηκε έξω και τρέχοντας χάθηκαν με τον σύντροφό του μέσα στη νύχτα ενώ άκουγαν από πίσω του την οργισμένη φωνή του φύλακα και σιγά σιγά όλο ένα και περισσότερα ποδοβολητά. Στάθηκαν τυχεροί όταν άδειασαν το δισάκι χιλιόμετρα μακριά και καλά κρυμμένοι μέσα σε ένα άλσος ξεχώρισαν ανάμεσα σε πέτρες και σπασμένα κόκαλα δύο χρυσές περώνες τεράστιες τόσες δά ένα σκουλαρίκι. Ο ένα αγόρασε με το μερίδιο του ένα κοπάδι πρόβατα που τα πλήθηναν η γη του. Ο άλλο δεν πρόλαβε. Βρέθηκε νεκρό και ολόγιμνο λίγε μέρε αργότερα. Ήταν πάλι καλοκαίρι πριν λίγα χρόνια όταν βρέθηκε το χρυσό μισοφέγγαρο που στόλιζε το λαιμό τη νεκρή. Το χέρι του θράκα δεν έτυχε να το αρπάξει. Ο εργάτη τη ανασκαφή ήξερε ότι ο τάφο είχε συλληθεί. στο πλάι του το τείχομα είχε μια τρύπα τόση δά. Όταν σήκωσε τι πλάκε: Είδε το μετακινημένο κρανίο και τη διαλυμένη σπονδυλική στήλη τη γυναίκα, και τότε λυπήθηκε. Σκέφτηκε ότι σε κανέναν δεν άξιζε κάτι τέτοιο. Σκούπισε με το πιλένο τα οστά, γρήγορα και προσεκτικά, όπω είχε μάθει, έβγαλε με ένα ξυλάκι το σφιγμένο χώμα ανάμεσά του. Το έκανε η ώρα, μέχρι που το χρυσό κόσμο έλαμψε. hey, φώναξε τον αρχαιολόγο που βρισκόταν μακριά. Για έλα, έλα να δει τη βρήκα. Το όνομά του ήταν Δημήτρη των Τιμβορύχων από τη Θράκη Άδημο και Ζήπα. Πρέπει να του αναφέρουμε κι αυτού, ό,τι κι αν έκαναν. Ποτέ δεν ξέρει πού μπορεί να σε οδηγήσει η ανάγκη.